Αρνός. Έχουμε μία άσκηση μπροστά μας, η οποία λέει δίνετε το σύστημα χ και 2 ψ και 3 z και w με το 1, ψ και z μείον w με το 0, χ μείον ψ και z και w με το 2. Έχουμε ένα σύστημα πόσων εξισώσεων, τριών εξισώσεων, με πόσους αγνώστους, χ, ψ, z από 4. Ωραία, αυτό είναι το σύστημά μας. Ρωτάει, βρείτε μία βάση του γραμμικού χώρου των λύσεων του αντίστοιχου ομογενούς συστήματος. Οπότε θέλει μία βάση του γραμμικού χώρου των λύσεων του αντίστοιχου ομογενούς συστήματος, σωστά, και μετά βρείτε μία γενική λύση του συστήματος. Πολύ ωραία. Αναφέραμε προηγούμενα ότι αν εμείς έχουμε, έτσι, και όπως λέγεται το ερώτημα, έτσι, εάν εμείς έχουμε την, αν θέλετε, την μία, τη μερική λύση του συστήματος, αν έχουμε την χ, τη μία λύση του συστήματος, και επίσης έχουμε και την λύση του ομογενούς, αυτή θα λέγαμε ότι είναι η λύση του συστήματος η γενική. Να το δούμε στο διατάφτα όμως. Για πάμε. Θα ξεκινήσουμε το συστηματάκι, θα προσπαθήσουμε, θα λέγαμε να κάνουμε τα δέοντα όσον αφορά τις απαλληφές, να έρθουμε στην βέλτιστη μορφή και από εκεί και πέρα προχωρήσουμε. Παρατηρούμε, δηλαδή να κάνουμε τη λεγόμενη κλιμακοποίηση, θα λέγαμε έτσι, τη βελτιστοποίηση, θα λέγαμε έτσι. Όπως θέλετε, πέστε το. Τη βελτιστοποίηση του συστήματος και για να δούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Εδώ έχουμε το χ, εδώ δεν υπάρχει χ, εδώ υπάρχει χ. Οπότε επί μείον 1 την πρώτη και τηρούμε στην τρίτη. Παραμένει η εξίσωση η πρώτη όπως έχει, την γράφουμε. Χ και 2 ψ και 3 z και w ίσο με το 1. Εντάξει. Η δεύτερη θα είναι η ψ συν z μείον w ίσο με το 0. Η τρίτη θα είναι 1 και μείον 1, 0, έφυγε το. Μείον 2 ψ, μείον ψ μας κάνει μείον 3 ψ, σωστά, πάει. Μείον 3 z και z μας κάνει μείον 2 z, σωστά. Και μετά μείον w και w μας κάνει πόσο, 0, ίσο. Εντάξει, ίσο με το μείον 1 και 2 μας κάνει με το 1. Φτάσαμε εδώ. Να συνεχίσουμε την κλιμακοποίηση. Μπορείτε να συνεχίσουμε κι άλλο, περισσότερο αν θέλουμε. Εντάξει, με ποια έννοια, ότι έχουμε στην δεύτερη θέση εδώ το ψ, εντάξει, να το, και να εμφανίσουμε κάτω από το ψ το πέρα 0. Δηλαδή, να πολλαπλασιάσω την δεύτερη εξίσου πέρα εγώ πόσο επί 3 και να την προσθέσω στην τρίτη. Να την προσθέσω στην τρίτη. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Η πρώτη εξίσου όπως είναι, χ και 2 ψ και 3 z και w ίσον με το 1. Η δεύτερη είπαμε είναι ψ και z μείον w ίσον με το 0. Και η τρίτη, 3 ψ μείον 3 ψ μας κάνει πόσο, 0. 3 z μείον 2 z πόσο μας κάνει, z, έτσι. Z, ωραία. Μείον 3W, μείον 3W δεν έχει κάτω τίποτα. Μείον 3W, ίσον, πόσο, 0 και 1. Άρα, το σύστημά μας έφτασε σε αυτό το σημείο. Πολύ ωραία. Οπότε, αν θέλετε, αυτό είναι το ισοδύναμο αρχικό σύστημα. Και για το οποίο εγώ τι θα κάνω τώρα, θα κάνω τα εξής βήματα. Τι μου λέει στην άσκηση εδώ πέρα. Λέει, πρώτο ερώτημα, θέλει μία βάση του γραμμικού χώρου λύσεων του αντίστοιχου ομογενούς. Για να πάμε σε αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Το αντίστοιχο ομογενές σημαίνει, παιδιά, ότι εγώ τι θα κάνω. Θα ξεφορτωθώ ουσιαστικά τι, τους γνωστούς όρους. Δηλαδή θα γράψω το σύστημα να είναι χ και 2 ψ και 3 z και W ίσο με το 1, λάθος Γιάννη, 0, ομογενές, δεύτερο ψ και z και, λάθος πάλι εδώ, μείον W ίσον με το 0 και η τρίτη z, z έτσι,
μείον 3W με το 0. Ωραία. Ξέρετε τι κάνω τώρα. Πάω ανάποδα από κάτω προς τα πάνω. Το Z πώς θα μας κάνει. Το Z κάνει ίσον με 3W. Πολύ ωραία. Εάν το βάλω πάνω το Z το 3W, θα έχω ψ και 3W μείον W μας κάνει πόσο? 2W. Άρα το ψ με τι θα ισούται? Με μείον 2W. Πολύ ωραία. Σωστά, γιατί θα έχουμε ψ ίσο μείον 2W, έτσι, μείον W με 3W και 3W με το 0, σωστό. Και πάμε τώρα στην πρώτη σχέση πάνω, να υπολογίσουμε το χ. Το χ με τι θα ισούται στην πρώτη? Το χ θα ισούται, προσέξτε, θα είναι 2 ψ, τα οποία 2 ψ πόσο μας κάνουν, και έχουμε αλλάξει μέλος, θα είναι μείον 2 ψ. Τα μείον 2 ψ πόσο μας κάνουν 4W, πολύ ωραία. Μείον 3z. Τα μείον 3z πόσο μας κάνουνε? Μας κάνουν μείον 9W. Και το W εδώ πέρα θα αλλάξει μέρος, μείον W. Άρα πόσο θα μας κάνει? Θα είναι μείον 9 μείον W μείον 10 συν 4. Θα μας κάνει πόσο? Μείον 6W. Συμφωνούμε. Οπότε βρήκαμε, αν θέλετε εκφράσαμε, προσέξτε, τι, το χ, το ψ και το ζ συναρτήσει του W. Δηλαδή, το χ είναι μείον 6W, το ψ είναι μείον 2W και το ζ είναι 3W. Γιατί, στο ομογενές σύστημα εδώ πέρα, τι, παρέμειναν, αν θέλετε, δεν προχώρησε παρακάτω, τρεις εξισώσεις. Αφού παρέμειναν τρεις εξισώσεις, άρα τι σημαίνει? Έχω τρεις δεσμεύσεις και θα έχω έναν ελεύθερο άγνωστο. Καταλάβατε, κάθε εξίσωση τι μου κάνει? Μου περιορίζει την κατάσταση κατά ένα. Άρα, εδώ πέρα τώρα, αν πάω να πάρω εγώ τον χώρο, θα έχω, θυμόμαστε Βασίλη, έτσι, μείον 6 κλπ. Λοιπόν, θα έχω ότι, αν θέλετε, το διάνυσμα, το τυχαίο διάνυσμα, έτσι, χ, ψ, ζ, W, που είναι λύση του ομογενού συστήματος, θα είναι πώς? Μείον 6W μου το χ, πώς να το ψ, μείον 2W, 3W το Z, σωστά, και W. Με λίγα λόγια αυτό ξέρετε πώς γράφεται? Γράφεται το W απ' έξω και μέσα το διάνυσμα πόσο? Μείον 6, μείον 2, έτσι, 3 και 1. Δηλαδή, αυτό εδώ πέρα το διάνυσμα, θέλετε, το μείον 6, μείον 2, 3, 1, είναι η βάση. Δηλαδή, αυτό και κάθε πολλαπλάσιο του, τι μου κάνει? Μου ικανοποιεί το ομογενές σύστημα. Για να δούμε τι με ρωτούσε εδώ. Μία βάση ζητούσε να βρούμε, έτσι, του γραμμικού χώρου λύσεων του αντίστοιχου ομογενούς συστήματος. Αυτή η βάση που βρήκαμε εδώ πέρα, τι είναι, εντάξει. Δηλαδή, η βάση, ποια είναι? Είναι το, αν θέλετε, να το διάνυσμα μείον 6, μείον 2, 3, 1. Ωραία. Πάει αυτό. Και να πάμε λίγο πίσω τώρα. Τι να δούμε? Να δούμε το επόμενο ερώτημα. Τι λέει το επόμενο ερώτημα? Θέλει τη γενική λύση του συστήματος. Άρα τι γίνεται? Εάν εμείς τώρα τι κάνουμε? Όμορφα. Για να πάμε μπροστά. Εάν εμείς βρούμε και μία λύση εδώ πέρα του συστήματος, του σίγμα, δεν θα έχουμε καθαρίσει? Πώς θα βρούμε μία λύση του συστήματος? Προσέξτε. Για να βρω μία λύση, ας το γράψω με πράσινο, θέλω μία λύση, έτσι. Προσέξτε. Μία λύση, όσες θέλω. Τη βρίσκω πολύ εύκολα. Πάω και βάζω όπου W το 0. Να το. W το 0. Έτσι κι αλλιώς έχω ένα ελεύθερο άγνωστο, έτσι δεν είναι? Τον έχω. W με το 0. Και για να ξεχωρίζει, να το βάλουμε και κίτρινο, θα έχουμε W με το 0. Ωραία. Θα έχουμε τα συνέχεια. Το Z να μας κάνει πόσο από την τελευταία εξίσωση? Ίσο με το 1. Πάει και αυτό. Άρα, αν πάμε στη δεύτερη εξίσωση, πώς θα βγει? Το ψ θα βγει να μας κάνει πόσο? Με μείον 1. Βασίλη, σωστή η πράξη, ε? Μείον 1. Και αν πάμε τώρα στην πρώτη, θα έχουμε πόσο? Το ψ μας κάνει μείον 1, άρα θα έχουμε πέρα μείον 2. Και 3 μας κάνει 1. Άρα το χ θα είναι το 0.
Άρα έχω μία λύση μερική, το 0, μείον 1, 1, 0. Πάμε παρακάτω. Άρα έχω τη μία λύση, αυτό που λέει χήμη, μία λύση, ποια να είναι, να είναι 0, μείον 1, 1, 0. Εφόσον εγώ πήρα μία λύση, κοιτάξτε, είναι της επιλογής μου, γιατί η λογική είναι αυτή, μία λύση του μη ομογενού συστήματος και τη γενική λύση. Άρα, η γενική μου λύση, ξέρετε ποια θα είναι τώρα, ή αν θέλετε μία έκφραση της γενικής λύσης του συστήματος, θα είναι αυτή. Μία μορφή, γιατί, ξέρετε, ανάλογα, μπορεί να αλλάξει εδώ να πάρουμε κάποιο άλλο πολλαπλάσιο όσον αφορά τη βάση του ομογενούς ή να πάρουμε κάποια άλλη μερική. Αλλά ουσιαστικά αυτό που παράγεται στο διατάφτα είναι το ίδιο. Οπότε η λύση μου τώρα θα είναι η χ, όπως είπαμε, θα είναι η χ μη, η μερική, συν την χ όμικρον, τη χ ομογενούς. Χ ομογενούς. Δηλαδή η χ μερική είναι το 0 μείον 1, 1, 0. Έτσι, συν τη W φορές, βάλτε W, ό,τι θέλετε βάλτε εκεί πέρα, W φορές το ποιο, το 6, το μείον 6, με συγχωρείτε, το μείον 2, το 3 και το 1. Ωραία. Οπότε κάθε λύση αυτής της μορφής, αν τη βάζετε πάνω, θα ικανοποιεί το αντίστοιχο σύστημα και θα μας δίνει, αν θέλετε, το σύνολο των λύσεων για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου W εδώ πέρα. Ανάλογα τι τιμή θα πάρει πέρα W, θα βγαίνει και άλλη λύση. Γιατί έχουμε χώρο λύσεων πάνω στο ομογενές σύστημα. Και αντίστοιχα, εδώ αν θέλετε, πάλι στο αρχικό σύστημα, στο σίγμα, έχω μόνο παραμετρική απειρία λύσεων.